Έλα, καλημέρα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Και να ξεκινήσουμε από το μεταναστευτικό ή από τα πολιτικά. Νομίζω αφού τον έχουμε αυτή την ώρα και πρωί-πρωί και μετά τη χθεσινοβραδινή μαραθώνια συνεδρίαση του ΚΑΣ, να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, έτσι. Αν αφήνει ικανοποιημένη την πλευρά της κυβέρνησης η απόφαση του ΚΑΣ και αν αυτή σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και κάποιες, αφήνει περιθώρια για αλλαγές σχεδίων. Να σας πω, επειδή μου αρέσει να κάνω μια συγκριτική θεώρηση, παραμονές του ΚΑΣ. Λέγαμε ότι εν ώψη της συνεδρίας της τρίτης χθεσινής συνεδρίας αυτό που θέλουμε είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ΚΑΣ, να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσει η επένδυση με σεβασμό στους κανόνες, στην πολιτιστική μας φυσικά κληρονομιά και στο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό ακριβώς έγινε κατά τη γνώμη μου, συνεδρίασε, είπε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη κήρυξη σε συγκεκριμένο χώρο αρχαιολογικού χώρου, βεβαίως, ότι αυτή η έκταση στις 6.500 στρέμματα που είναι η όλη περιοχή που αφορά την επένδυση, η κήρυξη αρχαιολογικού χώρου αφορά 280 τετραγωνικά, ένα μικρό μέρος, 5%, που υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις, αποδείξεις, ποιο στοιχεία κομμάτι, ότι υπάρχει εκεί αρχαιολογικός χώρος. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι των 280? Τώρα είναι στο λόφο, δεν το ξέρω για καλά το χώρο, είναι σε ένα λόφο Χασάνη που λέγεται, κάποιους άλλους χώρους του ΤΑΔΕ που ήταν παλιά επί αεροδρομίου, ήταν ένα υπόστεγο κλπ. Γιατί λένε κάποιοι ότι μπορεί να είναι ένα κομμάτι φιλέτο που ενδεχομένως η εταιρεία να. Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Ενδεχομένως, κοιτάξτε, ενδεχομένως υπάρχουν όλα τα ενδεχόμενα, αλλά νομίζω η εταιρεία είναι επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να προχωρήσει. Θέλω να πιστεύω, θέλουν να προχωρήσει η επένδυση. Όταν ήρθαν να ασχοληθούν με την επένδυση, ξέραν ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη από αρχαιολογικά ευρήματα. Σε οποιοδήποτε έργο μεγάλης κλίμακας, αλλά και μικρής κλίμακας στην Ελλάδα, υπάρχει η έγνοια και η ευθύνη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Πιστεύω ότι έγινε ένα σοβαρό βήμα στην προώθηση της επένδυσης και ταυτόχρονα καλύφθηκαν οι ανησυχίες, οι ευαισθησίες, οι εύλογες όλων μας σε σχέση με την πολιτιστική μας κληρονομιά κλπ. Γιατί ξέρετε, η πατρίδα μας, κατά τη γνώμη μου, Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος χώρος, οπωσδήποτε. Πολλά πράγματα συνηγορούν για μια επένδυση, θάλασσα, το κλίμα κλπ. Τέτοιου είδους επενδύσεις. Αλλά ταυτόχρονα είναι ένας χώρος, είναι μια χώρα που στο έδαφος της, στο υπέδαφος της υπάρχουν θησαυροί αρχαιολογικοί που νομίζω, να σας πω και κάτι. Εγώ θεωρώ ότι μια επένδυση και μάλιστα τέτοιου τύπου που έχει τουριστικό και λοιπά ενδιαφέρον θα θέλει προσεγμένα να είναι σε έκθεση κάποιοι χώροι όπως και στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν κάποιοι χώροι με τζάμια και λοιπά τα οποία γυαλί, ας πούμε, που μπορεί ή είναι επισκέψιμοι κάποιοι χώροι μέσα στην ίδια το κέντρο της πόλης, της επένδυσης. Ίσα ίσα είναι ένα στοιχείο δελεαστικό, θα έλεγα, για κάποιον επενδυτή πιθανότατα, εάν το προσέξουμε κλπ. Εξάλλου, καθ' όλη τη διάρκεια της επενδύσεως, όπως έχει γίνει παντού και στο μετρό κλπ., θα υπάρχει η ευθύνη των αρχαιολόγων, αν κάτι βρεθεί ή δεν βρεθεί ανάλογα, πάντα να υπάρχει σχετική φροντίδα. Υπό την επίβλεψη έργα, υπό την επίβλεψη των αρχαιολόγων, και γι' αυτό και είναι και καλυμμένη και ικανοποιημένη η πλευρά των αρχαιολόγων. Ναι, νομίζω είναι μια σοβαρή απόφαση που το βασικό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί αυτό πεζόταν και παίζεται, είναι ότι γίνεται ένα σοβαρό βήμα στην προώθηση της επενδύσεως, ένα βήμα σοβαρό, γιατί ξέρετε, θα αξιοποιηθεί ο χώρος με πολύ σοβαρό τρόπο, κατά τη γνώμη μου. Από την άλλη μεριά θα υπάρξει μεγάλη προσφορά εργασίας, θα ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και ένα μήνυμα, αυτό που ρώτησε η Νίνα, είναι και ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει η διάθεση, υπάρχει και η βούληση και το κράτος και η κυβέρνηση να προχωρήσουν στη διαδικασία αυτή. Και το λέω αυτό γιατί στην επόμενη μέρα υπάρχουν και προσφυγές στο ΣΤΕ. Τελειώσαμε με τις καθυστερήσεις? Νομίζω, ναι. Ή θα έχουμε και άλλα προσκόμματα στην Νομίζω πορεία. Οι αποφάσεις, ο σεβασμός των αποφάσεων αυτών, το μετρημένο, θα το έλεγα εγώ, προσωπική μου εκτίμηση των αποφάσεων και των ορθών, και η τοποθέτηση της κυβερνήσεως δίνει τη δυνατότητα να πιστεύουμε ευλόγως ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ανώτατου οργάνου κλπ. Όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε ό,τι αφορά το μήνυμα στους δανειστές, είναι ένα μήνυμα κατά την κρίση. Κοιτάξτε, είναι ένα διπλό, θα έλεγα, και μήνυμα. Η κύρια πλευρά αυτή τη στιγμή είναι η επένδυση. Η επένδυση προχωράει και επομένως υπάρχει αυτό το στοιχείο. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση. Δεν θέλουμε στην Ελλάδα, με
το συγκεκριμένο περιβάλλον, το φυσικό πλούτο, τον αρχαιολογικό πλούτο. Δεν θέλουμε επενδύσεις οι οποίες θα τεινάξουν στον αέρα όλα αυτά, θα έχουν έλλειψη σεβασμού σε όλα αυτά τα πράγματα. Δέστε και τι έγινε στην επένδυση στη Ελντοράντο, στη Χαλκιδική. Να κινήθηκαν οι όποιες δηλώσεις. Υπάρχουν οι νόμοι και λοιπά και πρέπει να τηρούνται. Και τοποθετήσεις μέσα από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ που προέβαλαν κάποιες αντιρρήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη επένδυση. Κοιτάξτε, σε τέτοια θέματα, τέτοιας κλίμακας, εγώ θεωρώ, αν κανείς δεν είναι ανέστητος ή από την άλλη μεριά, αν δεν είναι ιδεολειπτικός, είναι λογικό να υπάρχουν. Άλλωστε θα πει ότι και μέσα στο ΚΑΣ υπήρξαν διαφορές. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να ήταν διαφορά 15-1, βγήκε ένας εκ των κυρίων εκεί του ΚΑΣ και λέει θα πρέπει όχι 280 τετραγωνικά, 3.000 χώρος, δηλαδή 3.000 στρέμματα. Το 50%. Ήτανε παλαιά πρόταση. Να κηρυχθούν. Εντάξει, αυτά είναι 280 ενός στρέμματα. Από τις 3.000 στρέμματα, η μισή επιφάνεια να κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος. Αυτό από τους υπόλοιπους στη συντριπτική πλειοψηφία δεν έγινε δεκτό. Είναι λογικό σε αυτά τα θέματα, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχουν πλευρές. Σημασία έχει να υπάρχει θετική κατάληξη και νομίζω ότι υπήρξε. Επειδή βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα να φανούν και οι πραγματικές προθέσεις των επενδυτών, γιατί ακούστηκαν και κάποια τέτοια. Να δούμε τώρα. Ναι, σωστό. Κοιτάξτε, οι επενδυτές πάντα είναι επενδυτές. Βάζουν τα χρήματά τους. Να βάλουν χρήματα χρειάζεται βέβαια, να έχουν και να βάλουν, τα διακινδυνεύουν, θέλουν και αυτοί κάποιες εγγύσεις. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι δεν είναι? Και με αυτή την έννοια γίνονται όλες αυτές τις διαδικασίες, λαμβάνουμε υπόψη μας αυτή τη διάσταση και πιστεύω ότι και οι επενδυτές θα δείξουν την ανάλογη σοβαρότητα. Αυτό θέλω να πιστεύω. Υπάρχουν τα χρήματα αυτά για αυτή τη μεγάλη επένδυση? Τώρα, εγώ ρώτησε, δεν μπορώ κάτι, να ξέρω, ρώτησε, δεν ξέρω τι, να λοιπόν, μπορώ, ξέρω τι έχει η Lambda Development. Ας ερωτηθούν στο κάτω-κάτω, όχι από εσάς. Όχι, απλώς το θέτουμε, κύριε Υπουργέ. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή προσπάθεια επενδυτική, η οποία μπορεί και πρέπει να προχωρήσει. Αυτό απαιτεί και αντίστοιχη χρηματοδότηση, εννοείται. Είναι προφανές αυτό. Το θέμα είναι αν δεν είναι με τα ψέματα να το πέσει επενδυτής και μεγάλο επιχειρηματίας. Γιατί έχουμε τέτοιο ιστορικό. Όχι, έχουμε τέτοιο ιστορικό στη χώρα μας επί δεκαετίες. Έκανε ο άλλος την επενδυτάρα, έκανε τη μεγαλοκατασκευαστάρα, έκανε τον μεγαλοτέτοιο ή τον μεγαλοκαναλάρχη και μεγαλοεφημεριδά με δάνικα και αγύριστα. Με θαλασσοδάνεια. Θυμάστε τον κύριο Ψυχάρη, τον γνωστό κύριο Ψυχάρη του τότε δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη και σήμερα δημοσιογραφικού οργανισμού Μαρινάκη, όταν ρωτήθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, καλά, πώς παίρνατε θαλασσοδάνεια, πώς παίρνατε δανεικά και αγύριστα, πώς παίρνατε δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούσαν, με ποιο τρόπο, θυμάστε τι απάντησε. Με αέρα. Με τέτοιο κινησμό, γιατί ο άνθρωπος είχε έτσι μάθει, ανεβοκατέβαζε κυβερνήσεις. Νομίζω κανείς σήμερα που θέλει να λειτουργεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ευνομούμενη κλπ. Μπορεί να μια λέξη στο κομμάτι αυτό και να περάσουμε στα θέματά σας. Υπήρξε ιστορία με το ελληνικό, υπήρξε ιστορία με το taxi bit και υπήρξε και ιστορία με το ελληνικός χρυσός. Εκτιμάτε ότι πράγματι στην ελληνική κυβέρνηση όλα τα στελέχη θέλουν και επιδιώκουν και επιθυμούν τις επενδύσεις στη χώρα με κανόνες, όπως πολύ σωστά λέτε, ή υπάρχουν και κάποιοι που τραβάνε χειρόφρενο, παίζουν και λίγο κατενάτσι, όπως είπε ο κύριος Τσακαλώτος πριν από 2-3 μήνες? Ο κύριος Τσακαλώτος, υποθέτω, δεν τον βάζει σε αυτούς που ίσως θέλουν κατενάτσιο. Όχι, είπε ότι κάποιοι. Ότι θέλουν επενδύσεις και λίγο. Κάποιοι παίζουν κατενάτσιο. Αυτό είναι το. Τώρα, αν κάποιος. Εγώ δεν έχω υπόψη μου κάποιος που δεν θέλει να λειτουργήσουμε έτσι, αλλά αν υπάρχει και κάποιος, η γνώμη του είναι. Πει να σας πω. Σεβαστή. Ορίστε. Σεβαστή η γνώμη του. Ναι, αλλά δεν έχω υπόψη μου να υπάρχει στέλεχος κυβερνητικό το οποίο δεν θα ήθελε να προχωρήσουν αυτές οι μεν ή δε επενδύσεις. Η έγνοια και η ευαισθησία όλων μας, η επενδυτική δραστηριότητα να γίνεται με κανόνες, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά κλπ. Νομίζω όλοι μας. Και να σας πω και κάτι. Και ένας υγιής επιχειρηματίας, όπως και στην υγιή επιχειρηματικότητα την άλλη, ένας υγιής επιχειρηματίας, ένας υγιής επενδυτής. Όχι μπέστε σκύλια λέστε, θέλει να τηρούνται και κανόνες, διότι είναι ένα και για αυτόν, εφόσον είναι σοβαρός επιχειρηματίας, είναι και για αυτόν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα από τους πειρατές και από τους αεριτζίδες. Να πάμε στα θέματα της αρμοδιότητάς σας, της μεταναστευτικής πολιτικής που είναι και με τους πολλά... πειρατές και τους αεριτζίδες. Τώρα με προκαλεί, έχουμε τελειώσει. Ποιος πράγμα? Με τους πειρατές, λέω, και τους αεριτζίδες, έχουμε τελειώσει κατά την άποψή σας. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, επειδή έχουμε ένα παρελθόν αεριτζίδων και θυμάστε πώς τους έλεγε ο Πρωθυπουργός, ο νεότερος
Κώστας Καραμανής πως τους έλεγε, με όλους αυτούς, προφανώς δεν έχουμε τελειώσει, αλλά κάνουμε νόμιμες σοβαρές προσπάθειες, γι' αυτό και μας πολεμάνε όπως μας πολεμάνε. Στον Μπαϊρακτάρι λέτε τώρα. Στον Μπαϊρακτάρι, αυτή τη δήλωση που είχε κάνει. Εσείς είπατε. Εγώ, ο κύριος Μπαλάφας μας πήγε. Εγώ είπα κάτι που είχε πει ο Κώστας Καραμανής. Να μείνουμε στο σήμερα, στα θέματα της αρμοδιότητάς σας, κύριε Υπουργέ, μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτά που μαθαίνουμε και διαβάζουμε είναι ότι οι ροές έχουν αυξηθεί. Πολλοί λένε ότι θυμίζουν εποχές του 2015. Από την άλλη, αν αυτή η αύξηση των ροών έχει να κάνει με το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, αυτά η κριτική που γίνεται κόλαφο στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τις συνθήκες που επικρατούν. Από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Το τελευταίο. Ξέρετε πότε έγινε αυτή η επίσκεψη των εκπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Μόρια και στα άλλα. Τον Απρίλιο. Πότε? Τον Απρίλιο. Ποιανού έτους? Πέρσι. Του 16, κύριε Σκιαφάκα. Mm-hmm. Του 16. Γι' αυτό λέω μερικά πράγματα. Δηλαδή, πώς να το πω, δεν λέω να είμαι πονηρός, αλλά να είμαστε λίγο ψηλιασμένοι. Τώρα που παίζεται το ζήτημα των ροών των αυξημένων, θυμηθήκανε να βγάλουν στην κυκλοφορία, ποιοι άραγε, την επίσκεψη που είχε κάνει μια επιτροπή βασανιστήριων. Προσέξτε, επιτροπή βασανιστήριων του Συμβουλίου της Ευρώπης το 16, τον Απρίλιο του 16, δηλαδή ένα μήνα, αφότου τελείωσαν οι τρομακτικές ροές και υπήρξε, αφότου υπήρξε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και το βγάζουν στην επιφάνεια 1,5 χρόνο μετά. Που η εικόνα, τα δεδομένα τελείως διαφορετικά. Αλλάξει. Δεν είναι πολλά πράγματα, ξέρετε κάτι. Αν δεν είναι πολύ και αθώα. Γιατί. Δεν είναι πολύ αθώα πολλά πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Θέλετε λίγο να μας δώσετε την εικόνα, το μεγαλύτερο πάντως κάδρο. Λοιπόν, πάει όχι, αυτό. Υπάρχει σκοπιμότητα. Αυτό ήταν το ένα λοιπόν. Όχι, όχι, ναι. Υπάρχει σκοπιμότητα σε αυτό. Δηλαδή πιστεύετε. Εσείς θα πείτε. Και ποια είναι. Εγώ δεν ξέρω, εγώ λέω τα γεγονότα. Εγώ λέω τα γεγονότα και ας βγάλει εκ των συμπερασμάτων. Πάντως και η Επιτροπή Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης ήρθε τον Απρίλιο του 2016 και πριν από 5 μέρες βγήκε ένα πόρισμά της. Mm-hmm. Εσείς κρίνετε. Δεν θέλετε να μας δώσετε μια ερμηνεία. Δηλαδή είναι άλλαντάλλον. Ας έβγαζε τον Απρίλιο του 2016 το πόρισμα. Όχι, κύριε Μπαλάφα, προφανώς ακούγεται παράτερα. Έτσι, σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι γεγονός αυτό. Μια επιτροπή η οποία εξετάζει μερικά πράγματα τον Απρίλιο του 2016 να βγάζει το πόρισμά της το 17 τον Σεπτέμβριο. Οκτώβριο. Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί. Ποια είναι η σκοπιμότητα. Ο λόγος σας είναι εντόνως υπαινικτικός. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω ούτε για σκοπιμότητα ούτε τίποτα. Πάει ότι είναι ατυχές, ότι κάνω λάθος κλπ. Πάντως δεν μπορεί να λάβεις. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Mm-hmm. Δεν μπορώ αυτές τις μελέτες και τις εκθέσεις να τις λάβω σοβαρά υπόψη μου. Πάντως έρχονται όταν, και όταν δημοσιεύεται 1,5 χρόνο μετά που έχουν αλλάξει τα πάντα. Που εκεί. Λένε τώρα ότι, για τα υπόλοιπα. Ότι υπάρχει μέτρια ή καθόλου ιατρική φροντίδα. Έρχεται το Reuters που κάνει λόγο για 60.000 μετανάστες σε άθλιες συνθήκες. Μάλιστα. Δηλαδή όλα αυτά. Ποιος το είπε αυτό τελευταίο? Το πρακτορείο Reuters. Μάλιστα. Γιατί άκουσα ότι το είπαν κάποια ΜΚΟ. Μάλιστα. Για το Reuters νομίζω το είπε το μόνο του. Λοιπόν, να σας πω. Ορισμένοι λένε ότι είναι η κατάσταση σαν το 2015. Αυτοί οι άνθρωποι είτε λένε ψέματα, είτε δεν ξέρουν τι έγινε το 2015. Mm-hmm. Εγώ δεν ήμουνα τότε στο Υπουργείο αυτό, αλλά ξέρουμε όλοι τι έγινε. Ξέρετε τι έγινε εκείνες τις μέρες. Ερχόταν κάθε μέρα στα νησιά μας 12-15.000 άνθρωποι. Τα χθεσινά δεδομένα είναι αυξημένα σε σχέση με πριν από 2 μήνες, διπλάσια αλλά, ή τα προχθεσινά, αλλά δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχει μια αύξηση αισθητή των ροών από τα απέναντι, αντί 100 είναι 250, χθες ήταν μειωμένα, ήταν στα 100, αλλά είναι μια αύξηση των ροών, σαφώς, είναι, παρακολουθούμε, ανησυχούμε γι' αυτό. Κάνουμε εκτιμήσεις γιατί και ευελπιστούμε να σταματήσει το επόμενο δίκτυμα. Δεν είμαστε σίγουροι όμως. Γι' αυτό ανησυχούμε, παίρνουμε μέτρα κλπ. Αλλά όχι 15. Ξέρετε κάτι. Εγώ το πιστεύω το κάνουν μερικοί και από καλή διάθεση. Αλλά κάνουν ζημιά και στα νησιά τους. Και στα νησιά τους αν είναι νησιώτες. Μερικές φορές μου δίνεται η αίσθηση ότι κάποιοι με τα χεράκια τους πάνε να βγάλουν τα ματάκια τους. Με τα χεράκια μας να βγάλουμε τα ματάκια τους. Δηλαδή. Να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει μια αύξηση αισθητή των ροών. Από απέναντι, πιθανόν έχει σχέση με το παιχνίδι Τουρκία-Ερντογάν με τη Μέρκελ-Γερμανία. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα που και αυτή η διάσταση θα καταλαγιάσει. Από τη δική μας πλευρά, ξέρετε ότι εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί στο ζήτημα των σχέσεών μας με την Τουρκία. Η Τουρκία, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι ένας γείτονάς μας και έχουμε ανάγκη να λειτουργούμε με ειρηνικό τρόπο. Και αν έχουμε διαφορές, να τις λύνουμε με συνεννόηση και βάσει το διεθνές δίκαιο. Και αυτό κάνουμε. Η συμφωνία με την Τουρκία, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας δουλεύει.
αποδίδει. Βεβαίως. Αν δεν δούλευε, κύριε Σιαφάκα, θα είχαμε το φαινόμενο που είχαμε πριν να υπάρξει συμφωνία. Οι 10, οι 12, οι 15.000 πρόσφυγες μετανάστες από τα τουρκικά παράλια στα νησιά μας. Mm-hmm. Όταν αυτό επί ένα χρόνο και 3-4-5 μήνες ήταν 100 περίπου, 100, το τελευταίο 1,5 μήνα πήγανε στα 200 και πάλι νομίζω, θέλω να ελπίζω, μια μικρή μείωση πάλι το τελευταίο διάστημα. Δείχνει ότι δουλεύει. Είναι το πέρας δεν αυτής. Δουλεύει σε όλες τις πλευρές. Πρέπει να δούμε ζητήματα επιστροφών κλπ. Προφανώς υπάρχουν πλευρές. Αλλά βασικά δουλεύει και εμείς θέλουμε να συνεχίσει να δουλεύει. Μέχρι πότε είναι αυτή η συμφωνία? Δεν υπάρχει όριο. Δεν υπάρχει όριο. Δεν υπάρχει χρονικό όριο. Μάλιστα. Ναι. Μήπως υπάρχει και είπατε και κάτι, αν δεν κάνω λάθος, για κάποιες πληροφορίες κλπ. Κοιτάξτε. Κανείς μας δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο ευαίσθητος από τον άλλο στα ζητήματα των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών. Υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει πατροπαράδοτη ελληνική αλληλεγγύη, φιλοξενία που έχει εκδηλωθεί όλο αυτό το διάστημα και υπάρχει και έγνοια. Τώρα, αν κάποιος είχε κάποιες και πληρωνόταν και είχε κάποια παροχή υπηρεσιών για ένα διάστημα, και όταν του λες ευχαριστούμε, τελειώσαμε, ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσφέρατε, επιχρήμαση φυσικά, χαίρεται και θα το αντιμετωπίσουμε εμείς αυτό το πράγμα. Αντί να χαίρεται ότι δεν υπάρχει λόγος εκτάκτων αναγκών, αλλά το κράτος παίρνει την υπόθεση στα χέρια του, διαμαρτύρεται, διότι θυμάται τώρα αν η φροντίδα η μία ή η άλλη είναι καλή. Δεν λέω δεν υπάρχουν προβλήματα, προσέξτε, μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα και θα υπάρχουν συνεχώς προβλήματα, τα οποία προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο όσο γίνεται καλύτερο. Στην ενδοχώρα η κατάσταση, στην πυρωτική χώρα, η κατάσταση είναι αρκετά καλή έως πολύ καλή, είτε με τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας, είτε με τα διαμερίσματα όπου μένουν το μικρό ποσό που παίρνουν οι πρόσφυγες που δίνεται στην τοπική κοινωνία. Λόγω των αυξημένων ροών υπάρχει μια αναταραχή, υπάρχει μια ανησυχία στα νησιά. Πιστεύω και εκεί θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων. Σε ό,τι αφορά τις αυξημένες ροές, ισχύει αυτό που διαβάζουμε για τις νέες ροές, ότι το 40% είναι ασυνόδευτα παιδιά και έχουμε εικόνα. Κοιτάξτε, 40% όχι. Υπάρχει ένας αριθμός που είναι ασυνόδευτα παιδιά τα οποία έχουν ιδιαίτερη φροντίδα. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο θα το πω για άλλη μια φορά. Το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν είναι ένα ζήτημα που παίρνεις ένα μέτρο, ψηφίζεις ένα νόμο και τελείωσες. Καθάρισες, βρήκες τη λύση. Είναι μια συνεχής διαχείριση την οποία πρέπει να την κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα και πάντα με έλεγχο και έγνοια για τα δεδομένα του Έλληνα και τα δεδομένα του πρόσφυγα μεταναστή. Τι γίνεται και με τον προσφυγικό καταβλισμό του Λαβρίου και αν απειλείται με ξαφνικό θάνατο, όπως έγραψε χθες η εφημερίδα των συντακτών? Ότι? Ότι απειλείται με ξαφνικό θάνατο ο προσφυγικός καταβλισμός του Λαβρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μία δομή στο Λαβρίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια που δεν είναι η ανοιχτή δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων όπως αυτές τις δομές που φτιάξαμε την τελευταία διετία. Είναι μια δομή, ένας χώρος, ένα κτίριο που μένουν άνθρωποι Κούρδοι κατά κανόνα, πολιτικοί ουσιαστικά πρόσφυγες όλα αυτά τα χρόνια. Και εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να συνεχιστεί να υπάρχει αυτή, αλλά όχι με την ευθύνη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και με τους κανόνες που και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ούτε με τα χρήματα της Ευρώπης. Δηλαδή μπορεί να συνεχίσει να υπάρξει με την ευθύνη γενικά άλλων φορέων της πολιτείας, της ελληνικής πολιτείας. Όχι του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ούτε με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Όχι. Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα που ευτυχώς που υπάρχουν, διότι χάρη σε αυτά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα έξοδα του μεταναστευτικού και προσφυγικού, δεν προβλέπουν δαπάνες για τέτοιου είδους δομές. Δομές δηλαδή οι οποίες δεν έχουν τον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας, τον καλό εννοούμενο έλεγχο, δεν έχουν τα δεδομένα. Ποιος έρχεται, ποιος βγαίνει, το άσυλο κλπ. Πόσα χρήματα έχουμε πάρει από την Ευρώπη για όλη αυτή, για όλη αυτή την υπόθεση του προσφυγικού? Εννοείται όλο το διάστημα. Ναι. Από το... ναι, τώρα κοιτάξτε, το 15, επειδή υπάρχουν 16. Διάφορα ταμεία και επειδή λέγονται και εδώ διάφορα, το λέω χοντρικά τώρα. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο προβλέπεται για τη χώρα μας μέσα από διάφορα ταμεία, τα οποία φτάνει μέχρι το 20. Στο διάστημα αυτό έχει απορροφηθεί. Αλλά ευτυχώς δεν το έχουμε απορροφήσει όλο αυτό. Γιατί μερικοί λένε έχετε απορροφήσει μόνο το 20%. Φυσικά έχουμε απορροφήσει το 20% ή το 25% ή το 30%, γιατί μιλάμε μέχρι το 20%. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει μέχρι το 20%. Και βλέπετε ότι οι ροές, ενώ λέγαμε δόξα τω Θεώ, ας πούμε, στα νησιά, τώρα λέμε πάλι βοήθεια Παναγία. Οι ανάγκες μπορεί να αυξάνονται και οι χρηματοδοτικές ανάγκες. Μάλιστα. Ωραία. Βοήθεια Παναγία, λέμε, λέτε.
Κοιτάξτε, εγώ έχω μια τάση, δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή, να μιλάω λίγο λαϊκά. Μερικές φορές αυτό παρεξηγείται. Αλλά θέλω να μείνουμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι έχει πολλά απρόβλεπτα το ζήτημα αυτό. Έχει πολλά απρόβλεπτα. Βλέπετε, ενώ είμαστε καλά και στα νησιά, πριν από δύο μήνες, ξαφνικά. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το γενικότερο. Έχει να κάνει. Το θέμα δεν έχει. Εγώ δεν λέω γιατί. Τουρκία. Με διάφορα έχει να κάνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι ξαφνικά, όχι βέβαια σαν το 2015 που λέει κάποιος, ο άνθρωπος αυτός ή δεν ξέρει τι έγινε το 2015 ή θέλει να μην ξέρει. Αλλά οπωσδήποτε είναι, ανησυχούμε. Ωραία. Και. Κύριε Μπαλάθα, ευχαριστούμε θερμά για την τιμή. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.